αρχίσαμε μερικές πολύ γενικές βασικές σκέψεις επάνω στην Β' επιστολή του Ιωάννη. Α, θα θυμόσαστε, είπαμε από πού εγγράφηκε, πότε εγγράφηκε από τον Ιωάννη, είπαμε στο πρώτο μάθημα τα αίτια για τα οποία γράφτηκε η επιστολή και μείναμε στους έντονους προβληματισμούς που οι εκκλησίες και η γενικότερη εκκλησία της Μικράς Ασίας εγγράφτηκε τούτη η επιστολή ακριβώς για να καλύψει, να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Μιλήσαμε για αυτήν την κυρία, αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ένα, αν είναι κάποια εκκλησία γενικά ή μια συγκεκριμένη ομάδα πιστών. Δευτομεριακό και δευτερεύον το θέμα. Και μείναμε περισσότερο για να περάσουμε και απόψε με την ευχή που δίνει ο Ιωάννης. Ας είναι μαζί μας χάρις, έλεος, ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα. Και αυτή η χάρις, το έλεος και η ειρήνη να είναι εν αληθεία και αγάπη. Η χάρις, από το ρήμα χαρίζω και χαρίζομαι, η χάρις είναι πάντα δεμένη και στον Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο 17 είναι δεμένη πάντοτε η χάρις με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λίγοι, ο Θεός θα τους ξέρει ή πιο πολύ, μακάρι, οι οποίοι άκουσαν για τη χάρη του Θεού και αυτή τη χάρη στη ζωή τους την εδέχθηκαν εν ειλικρινία, εν αληθεία. Θα ξέρετε ιστορίες, θα ακούσατε ιστορίες, θα διαβάσετε και θα βιώσετε ιστορίες ανθρώπων που τελικά στη Γαλάτας 5-4 γράφει «εξεπέσατε τις χάρες». Πώς τα κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι? «Εξεπέσατε τις χάρες». Αυτό σημαίνει, είναι στις πράξεις το 13, στις πράξεις 13-43, όπου μετά τα γεγονότα, ενθυμίστε, με το τρίγωνο εκείνο, Λύστρα και λοιπά, με τον Παύλο, τον λιθοβολισμό, τον σκότωσαν, νόμισαν ότι ήταν νεκρός, τον άφησαν. Και την άλλη μέρα μπανταρισμένος, λέγαμε, τσακισμένα τα κόκαλά του όλα, επειδή άκουσαν, λέει, οι αδελφοί και απόρρισαν, σκανδαλίστηκαν. Πώς είναι δυνατόν τον άνθρωπο του Θεού, ένα τέτοιο όργανο του Θεού, έτσι τον σκοτώσανε. Έκανε μια περιοδία στις τρεις εκκλησίτσες εκείνες και τους έπειθον προσμένην τη χάρη, να προσμένουν στη χάρη, ώστε αν μπορούσα να τα οριοθετήσω θα έλεγα πρώτο η Εκκλησία κηρύττει τη χάρη. Και όταν μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο
ευαγγελιστούμε μία ψυχούλα, τι να της πούμε άλλο. Θα της μιλήσουμε για τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού στη σταυρική έννοια σώζει, δικαιώνει, διαγράφει, αγιάζει. Θα μας συνοδέψει μέχρι απάνω τον ουρανό. Αλλά δεν απαιτείται, δεν είναι ανάγκη μόνο να ακούσω τη χάρη, αλλά δεχθέντες τη χάρη, δεχθέντες τη χάρη. Τρίτον, προσμένην όπως διαβάσαμε εις τη χάρη, διότι σε όλη τη διάρκεια της ανήφορης ζωής μας, όλη τη διάρκεια μέχρι να ανέβουμε επάνω εις τη δόξα κατά χάρη Θεού, επαναλαμβάνω, στο πράξεις 14-26, αλλά και στο 15-40 λέει ότι ήσαν παραδεδομένοι εκ μέρους του Θεού δια της Εκκλησίας, παραδεδομένοι εις τη χάρη. Η Εκκλησία κηρύττει τη χάρη, οι αδελφοί ζούνε τη χάρη και γι' αυτό παραμένει ακόμα εδώ η Εκκλησία στη γη, στα σχήματα αυτά, για να δίνει, πράξεις 20-24, το Ευαγγέλιον της Χάριτος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποτέ μην ξεχάσετε μια ευχή την οποία απευθύνει στον Τιμόθεο ο Παύλος, Β' Τιμοθέου 2:1, «Εν δυναμού τη χάριτη», να παίρνεις μέσα σου δυνάμεις από τη χάρη, ώστε η χάρη έχει μέσα της ικανότητες, μηχανισμούς, δυνάμεις. Ω Θεέ μου, εν δυναμού εις τη χάρη. Γιατί δεν θα ξεχάσετε ποτέ, είναι του Παύλου το όμορφο στην Εφεσίους 2:5, είσαστε σε σωσμένοι, παρακείμενος, έχετε σωθεί δια της χάριτος του Θεού. Ακούω, καταλαβαίνω, δέχομαι, μένω, διαρκώς η χάρις επενεργεί στη ζωή μου, παράγουσα μηχανισμούς δυνάμεων αοράτων Αγίου Πνεύματος μέσα εις τη ζωή μας. Αλλά προσέξτε, δεν δεχθήκαμε μόνον στη χάρη, δεν είμαστε μόνον παραδεδομένοι τη χάρη τη εις την χάριν, αλλά στο Λουκά 2:52, ο Ιησούς προέκοπτεν εις τη χάρη. Βλέπετε, αυτό το το λέμε κι εμείς, δεν έχει προκοπή, ή πήγε καλά, ή πρόκοψε στη ζωή του. Έχω προκόψει στη χάρη? Πιο πολύ, πιο γνωστή, πιο βαθιά, πιο αποτελεσματική εις τη ζωή μου. Ποτέ δεν θα ξεχάσετε και το περίφημο εκείνο από την επιστολή προς Τίτο, όταν γράφει
ότι η χάρις η διδάσκουσα ημάς και λοιπά, διαβάστε το, η χάρις που μας διδάσκει. Φοβάμαι, μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, ότι η υπόθεση της χάρις, Ρωμαίους 3:24, δικαιούμενοι κατά χάρη, δεν δίδεται εις την διάσταση, εις την έννοια του, όπως είπαμε, προκόπτω. Στη Ρωμαίους 5:15, το επαναλαμβάνει 17:20, ο άνθρωπος, ο πιστός, πρέπει περισσεύειν εις τη χάρη. Αλλού, Β' Κορινθίους 4:15, το περισσεύειν το αντικαθιστά το πνεύμα του Θεού με ένα άλλο ρήμα, ένα άλλο απαρέμφατο, πλεονάζει. Τι λέτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Αυτά τα όμορφα, τα καλά λόγια, οι προτροπές που χωρίς αμφιβολία ο Μεταλλινός έλεγε, καλά πράγματα είναι αυτά, λέει. Αλλά τα αυτά τα διδάσκουν και οι πρόσκοποι. Οι πρόσκοποι δεν λένε πάρε ένα πιρούνι και βγάλε το μάτι του αλουνού. Λένε να βοηθάς τις γριούλες, να τις περνάς από το πεζοδρόμιο. Α, σου στείλει ο Θεός. Γιατί δεν σου στείλει ο Θεός? Για να του πεις καλά λόγια. Παίρνει και ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα καλής ποιότητας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να μεταφέρει, να δώσει. Γι' αυτό και στη Β' Κορινθίους 8:4 γράφει ότι εμείς εδέχθημεν, ελάβαμε, επήραμε την κοινωνία της χάριτος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλώς. Πάρα πολύ. Θα προχωρήσω λίγο. Στο Ρωμαίους 6:17, επιτρέψτε μου να το δούμε μαζί. Ρωμαίους 6. Χάρις δε εις τον Θεόν ότι είτε με ήττα υπήρξατε, κάποτε είσαστε στο παρελθόν, είτε δούλοι της αμαρτίας. Αλλά βλέπετε, υπακούσατε τώρα με όλη σας την καρδιά και παραδόθητε σε ένα καινούριο τύπο διδαχής. Αυτό το νέο τύπο της διδαχής, το κήρυγμα περί χάριτος, το έδωσε, το εμπιστεύτηκε ο Θεός εις την Εκκλησία Του. Δεν θα ακούσετε το περιχάριτος κήρυγμα σε καμία άλλη. Θα ακούσετε ότι πρέπει να βαπτιστείτε. Σωστό. Αλλά η βάπτιση, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, δεν σώζει. Το γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανών οι οποίοι πιστεύουν ότι το να ανήκει σε μια δογματική τοποθέτηση, ένα χώρο, ένα κλίμα, μόνον επειδή ανήκεις εκεί είσαι σωσμένος. Βλέπετε εδώ,
είτε υπήρξατε κάποτε, όταν ακούσατε και μπήκατε, δεχθήκατε και τώρα βιώνετε ένα καινούριο τύπο διδαχής, τη χάρη. Ιδιαίτερα διαβάζω το, πολύ διαβάζω κάτι περιοδικά που μου στέλνουν εφημεριδούλες, εφημερίδες κλπ. Ο Παύλος γράφει ότι προσέξτε, με κατηγορούνε ότι κηρύττω χάρη και έμεσα προτρέπω τους ανθρώπους να ζουνε όπως θέλουνε, να κάνουνε ό,τι θέλουνε. Πάλι Ρωμαίους, θα μου επιτρέψετε. Εγώ εκήρυξα ποτέ ότι να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρις. Εγώ είπα τέτοια πράγματα. Δεν μπορείτε όμως εν το ονόματι της χάριτος, όταν γίνατε συγκοινωνή της χάριτος του Θεού, Φιλιππησίους 1:7, δεν μπορείτε να ζείτε όπως ζούσατε παλιά, είτε με ήττα. Α, λέει, εδέχθηκα τη χάρη, την πλούσια χάρη, και μετά. Δεν είναι λεπτομεριακό, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Όταν στην Κολοσσαΐς 4:6 γράφει, ο λόγος σας πρέπει να είναι ηρτημένος με χάρη. Ηρτημένος σημαίνει αλατισμένος. Ηρτημένος. Βλέπετε τον άνθρωπο που δέχθηκε τη χάρη, τον άνθρωπο που προσμένει στη χάρη και προχωρεί παραδεδομένος στη χάρη. Βλέπετε πως προκόπτει, διαβάσαμε, εις τη χάρη, και ζώντας αυτή τη ζωή, τη ζωή της χάρης, ποτέ δεν θα ξεχάσω να θυμάμαι για τον εαυτό μου, Ιωάννης 1:16, ελάβαμε χάρη και συνεχώς τώρα ζώντας άξια της χάρης λαμβάνουμε χάριν αντί χάριτος. Στη Γαλάτας το πει το πονεμένο αυτό γράμμα του Παύλου 2:21, όσα και να ακούω, όποιους δρόμους κι αν πάρετε, θα τους παρακολουθώ με δάκρυα, αλλά εγώ προσωπικά ουκ αθετώ την χάρη. Θέτω, αθετώ την παίρνω από εδώ. Μην αθετήσουμε τη χάρη του Θεού. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ξέρω, είναι τάχα λεπτομέρεια. Αν την λάβετε έτσι, επιτρέψτε μου να σας το θυμίσω. Κολοσσαΐς 3:16, άδοντες κατά χάριν, άδοντες τι χάρη. Το τραγούδι του κόσμου στη ζωή μας, στο στόμα μας, στην καρδιά μας, αντικαταστάθηκε τώρα, αντικαταστάθηκε με ύμνο, με δοξολογία. Άδοντες και ψάλλοντες πνευματικά, επαναλαμβάνω,
Εσείς είστε άνθρωποι, Κολοσσαείς 3:16, άδοντες την χάρη. Δεν ξέρω. Για τους Εβραίους υπάρχουν εκκλησίες στο Ισραήλ, στο σημερινό Ισραήλ. Δεν περνάνε και τόσο καλά. Και υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κλίμα. Πολλές εκκλησίες οι οποίες δέχονται τον Ιησού ως σωτήρα κρατάνε κάτι Ιουδαϊκά όμως ακόμα. Να μην κρίνω, δεν είμαι αρμόδιος γι' αυτό. Ο Παύλος γράφει, το θυμόσαστε, μήπως απόσατο ο Θεός των λαών, απόσατο σημαίνει το σπρώχνο, οθώ, μήπως από μηγέννη το λέει, γιατί αν είχε γέννη κάτι τέτοιο και εγώ Ισραηλίτης είμαι λέει. Αλλά άφησε λίμα με έψιλον γιώτα, άφησε ένα υπόλοιπο στον Ισραήλ. Και αυτό το υπόλοιπο στον Ισραήλ μένει ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι πιστοί. Δεν ξέρω με ποιον ταξίδευα, δεν θυμάμαι. Ταξίδευα και έβαλε εκείνα τα που έχουν τα γραμμόφωνα και έβαλε μία κασέτα. Τι ωραία μουσική! Τι ωραία μουσική είναι! Α, μου λέει. Είναι αυτών των εκκλησιών που σας είπα που δέχονται τον Χριστό σαν τον Υιόν του Θεού, τον Σωτήρα, χάρη, αίμα και τα λοιπά. Μέχρι εκεί έχουν και κάτι Ιουδαϊκά. Άφησε λίμα, άφησε υπόλοιπο. Αν σήμερα μιλάμε για τον τόπο μας, ζούμε ακόμα, υπάρχει λίγο ψωμάκι στο δρόμο με τους αγαπητούς. Θυμηθήκαμε ένα νέο άνθρωπο που σχεδόν μόλις απολύθηκε από τις τάξεις του στρατού. Ο Θεός του βρήκε ψωμάκι και φαίνεται με βιντάμ. Ήταν σκέτο ψωμί, καλό ψωμί, καλούτσικο. Και διαμήνυσα στον άνθρωπο αυτό, στο νέο. Δεν ήτανε παρά η χάρις. Έχει προσόντα, έχει τίτλους στα χέρια του, έχει πολλά. Αλλά τίποτα από αυτά δεν ήτανε. Ήτανε η χάρις. Είμαστε εδώ η χάρις. Κι αν το έθνος ακόμα ζει, κι αν το έθνος δεν πέρασε από τις περιπέτειες, δεν τις θυμόσαστε, δεν τις ξέρετε εσείς, ούτε σαν μνήμη να μην επιτρέψετε να περάσουν από τη ζωή σας. Ήτανε οι χάρες. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι γονατίζουνε, άνθρωποι ειρήνης, άνθρωποι ησυχίας, άνθρωποι με σκυμμένο κεφάλι, άνθρωποι είναι όμορφο. Είναι Β' Κορινθίους 8:4. Εμείς μη μας λογαριάζετε τι έχετε μεταξύ σας, φαγωθείτε με πιπέρι ή χωρίς πιπέρι, μαγειρευτεί ή φαγωθείτε ομοί, διότι εμείς ελάβουμε την κοινωνία, ελάβαμε την κοινωνία της διακονίας της χάρης. Συγγνώμη, δεν σε προσάλλω. Δεν θα ήθελα ούτε να ακούσω. Αφήστε με. Πώς τα βλέπετε, αδελφοί μου?
και από τον κατάλογο τον πελώριο, τον δυνατό, τον μεγάλο, τον κατάλογο τον απέραντο. Πόσα λίγα σας διάβασα. Η χάρη του αίματος που σώζει, δικαιώνει, αγανίζει, καθαρίζει. Η χάρη που σαν έφος μας καλύπτει διαδρομικά και με τη χάρη περισσεύουμε, κοινωνούμε, διαχωνούμε, υπηρετούμε, προκόπτουμε χάρη αντιχάριτος, περισσεύουμε, πλεονάζουμε. Ίσως δεν το ξέρουμε και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει στο βάθος που πρέπει. Αν ο τόπος, επανέρχομαι, ακόμα ζει, ακόμα υπάρχει, μην τους ακούτε ότι ήταν η πολιτική τους, λέει, τέτοια, είδες, λέει, αν δεν ήμουνα, κάτσε κάτω να μη σε πιέσω σαπινέζα να μπεις στην αφάνεια. Δεν το ξέρες ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάποια μέρα της εβδομάδας, κάποιο βράδυ της εβδομάδας γονατίζουν, προσεύχονται και ζητάνε έλεος και χάρη. Πόσο λίγα, πόσο αδύναμος να μιλήσω για τη χάρη. Την διδάσκουσα, αφού αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες, να αυξηθούμε εν αυτό, αλλού θα πει η Σάνδρα τέλειον.